Είχα καιρό να το πω αυτό. Καλημέρα σε όλους. Τι γίνεται? Σήμερα είναι η πρώτη επίσημη ολοκληρωμένη μέρα στην Στοκχόλμη και ξεκινάμε το καθημερινό πρόγραμμα για αυτή τη εβδομάδα, το οποίο ξεκινάει με τα σεμινάρια των καθηγητών, τα οποία θα πρέπει να καλύψω. Πάμε να δούμε τι θα δούμε εκεί πέρα. Πάμε το νερό. Μπρίβο. Όσο περιμένω τους καθηγητές να βγουν, μπορώ να σου πω μερικά πράγματα που έχω ήδη γνωρίσει και καταλάβει για αυτή την πόλη. Με το που ξεκίνησα να μιλάω, ήρθαν οι καθηγητές. Οπότε θα σας τα πω στον δρόμο. Λοιπόν, αρχικά θα ξεκινήσουμε το πιο πρόσφατο, το οποίο είναι το πρωινό. Δεν ξέρω αν σημαίνει αυτό σε όλα τα ξενοδοχεία εδώ πέρα, αλλά στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο που ήμασταν δεν υπάρχει μπουφές για το πρωινό. Σου το φέρνουν σε μια σακούλα στην πόρτα του δωματίου και κάνεις και ό,τι θέλεις. Το οποίο σημαίνει ότι είναι περιορισμένο. Και δεν είναι όπως το Βερολίνο σε καμία των περιπτώσεων. Και από ό,τι φαίνεται θα πρέπει να επισκεφτώ σίγουρα το σούπερ μάρκετ για να ψωνίζω, για να έχω το πρωί και γενικά για τη διάρκεια της ημέρας. Γιατί το φαγητό εδώ γενικά, από ό,τι έχω καταλάβει, είναι λίγο περίεργο. Στη συνέχεια έχουμε τα μεταφορικά μέσα. Από ό,τι μου είπαν χτες, επειδή προσπάθησα να γυρίσω με το μετρό στο ξενοδοχείο, απαγορεύεται το ποδήλατο μέσα στο μετρό. Αυτό δεν μπορώ να το πιστέψω, μου κάνει μεγάλη εντύπωση, γιατί και στο Βερολίνο και στη Βιέννη και σε όλες τις υπόλοιπες πόλεις που έχω πάει, επιτρέπεται. Επίσης, δεν είναι στο Βερολίνο ή στο Στοκχόλμη, δεν έχει τόσα πολλά μετρό, έχει μόνο τρεις γραμμές, οι οποίες κατά κύριο λόγο συνδέουν όλη την πόλη. Αλλά επίσης έχει και λεωφορεία και έχει και ηλεκτρικό. Αυτά για το μετρό. Ένα επόμενο κομμάτι είναι σχετικά με τα χρήματα. Η Σουηδία δεν έχει ευρώ. Έχουν κάνει δημοψήφισμα, είπανε όχι στο ευρώ και δεν είναι Ελλάδα εδώ. Εδώ έγινε. Δεν έχουν ευρώ. Έχουν κρόνα. Η αντιστοιχεία δεν την ξέρω ακριβώς ακόμα, δεν έχω μάθει ακόμα. Αλλά αν έρθετε εδώ, καλό θα ήταν να μην. Δεν χρειάζεται να αλλάξετε τα ευρώ σε κρόνες. Πρέπει απλά να έχετε μια κάρτα προπληρωμένη, χρεωστική ή οτιδήποτε και να πληρώνετε με την κάρτα που γίνεται αυτόματα συναλλαγή χωρίς καμία μα καμία ταλαιπωρία. Κάτι το οποίο δεν ήξερα όταν ήρθα και την πάτησα. Έχω φέρει ένα σωρό χρήματα μαζί μου σε ευρώ, με τα οποία μάλλον μου είναι παντελώς άχρηστα και δεν μπορώ να πληρώσω τίποτα. Και πρέπει να πω στην Ελλάδα σε κάποιον να μου βάλει χρήματα στην τράπεζα για να μπορώ να κυκλοφορήσω. Και τελείως. Εδώ η εταιρεία ήταν η εταιρεία που θα γίνουν τα σεμινάρια για αυτή τη εβδομάδα για τους καθηγητές. Εγώ απλά παρακολουθούσα και για κάποιο λόγο ήξερα όλα όσα κάνανε. Δεν ξέρω γιατί. Ζεστή σοκολάτα. Ό,τι πρέπει για τη σημερινή μέρα. Υποσυνείδητα μηνύματα παντού όμως παντού. Αυτό το κτίριο είναι το Δημαρχείο της Στοκχόλμης. Πάμε μια βόλτα μέσα. Tabletops counting us in the early hours. Stone cold inside. Banging drops dancers, never needing answers. We wander all alone, but we can't find the street light. Spots για trial παντού, ρε φίλε, παντού. Παντού, παντού πέτρα. Δεν έχει μάρμαρα. Πέτρα, spots για trial.
Εδώ σίγουρα θα ξαναφέρω το ποδήλατο, αυτό το drop δεν το χάνω για κανένα λόγο. Όπως πηγαίνουμε λοιπόν, αφήνω το Δημαρχείο και πάμε απέναντι στην παλιά πόλη, βρήκαμε έναν φαν εδώ. Your name? My name is Bilal. Bilal. Yes. And I wanna tell you some. I wanna tell you guys to subscribe to him and put on notifications. Post notifications. Yes. Ring the bell. Ciao man, thanks. Φοβερό, ε. Δεν το περιμένατε. Ούτε εγώ. Όλα αυτά τα κτίρια εδώ πέρα είναι πολύ πιο κοντά στην εικόνα που είχα στο μυαλό μου όταν άκουγα Σουηδία. Γιατί στο κέντρο είναι πολύ πιο μοντέρνα τα κτίρια και θυμίζαν πολύ Βερολίνο. Αλλά αυτά εδώ στην παλιά πόλη είναι πολύ καλύτερα, εισαγωγικά. Είναι πιο κλασικά και μου θυμίζουν, όχι μου θυμίζουν, θυμίζουν γενικά σουηδικό τοπίο. Αυτό το κτίριο εδώ είναι το βασιλικό ανάκτορο και κάθε δωμάτιο δεν θυμίζει τίποτα λιγότερο ή τίποτα περισσότερο από βασιλικό ανάκτορο. Αυτό φαίνεται να ήταν σημαντικό έγγραφο. Ήταν το τελευταίο δωμάτιο αυτού του διαδρόμου, ο οποίος διαδρόμος απλά συνεχίζει για πάντα. Μα καλά που τη βρήκαν την καρέκλα μου και την έφεραν εδώ. Μα καταλάβω τι γίνεται. Αυτά εδώ είναι καρέκλες για να κάθονται όσοι ξεναγούνται, όση ώρα μιλάω ξεναγός. Οργανωμένα πράγματα για αστεία. Πού είναι το κρεβάτι? Τι μισή. Αρκετά με τον άκρο του βασιλιά. Τώρα πρέπει να πάμε λίγο παρακάτω και από ό,τι φαίνεται οι υπόλοιποι έχουν προχωρήσει αρκετά και βρίσκονται κάπου από εδώ. Από εδώ ή από εδώ ή μήπως από εδώ. What about
δύσκολη απόφαση, αλλά νομίζω θα πω από εδώ. Το ένστικτό μου και το GPS λέει από εδώ. Πίσω στο ξενοδοχείο λοιπόν, και για σήμερα θα βγω φυσικά για ποδήλατο, εννοείται αυτό. Αλλά έχω βρει, μάλλον σκέφτηκα να βρω BMX πάρκα στη Στοκχόλμη. Και όπως βλέπετε, έχουμε επιλογές. Η πιο κοντινή από αυτές είναι αυτό εδώ. Δεν πρέπει να είναι πολύ μακριά. Αλλά από προηγούμενη πήρα το Google Maps. Είναι λίγο περίεργο, δεν δείχνει ακριβώς τις αποστάσεις και δείχνει και ανεφοροκατηφόρες, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, πιστέψτε με. Γιατί χτες που γύρισα με το ποδήλατο από το κέντρο, βαρέθηκα τη ζωή μου. Αλλά τέλος πάντων, πάμε να δούμε το BMX πάρκο αυτό, τι ρόλο παίζει. 8:01 PM. Εντάξει, κάτι λέει, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα σχετικά με την πάρκα αυτή τη στιγμή. Γενικά δεν μπορώ, αλλά το βρήκα τουλάχιστον. Ωστόσο, στη διαδρομή βρήκα πολλά άλλα μέρη για τα οποία θα τα αφήσω και τις επόμενες μέρες. Πάμε να βρούμε μερικά ακόμα όμως. Αυτό είναι παιδική χαρά, ας πούμε. Είμαι εκεί πέρα και θέλω να πάω στο κέντρο. Το κέντρο είναι εδώ που τελειώνει αυτή η γραμμή. Και δεν ξέρω αν το βλέπετε, αλλά ναι, τελείως τυχαία βρήκα δεύτερο skate park. Συνεχίζουμε.
we had exactly the same idea. Ακριβώς εκεί είναι η γραμμή τρένου, ο κεντρικός σταθμός της άφησα χτες και τώρα είναι περίπου 10 και υπάρχει ακόμα φως του ήλιου στον ουρανό. Και αυτή την εποχή από ό,τι έμαθα 5 ώρα το πρωί, όχι από ό,τι έμαθα, από ό,τι είδα, 5 ώρα το πρωί είναι ήδη, έχει ήδη ξημερώσει. Καθώς και οι Σουηδοί 11 ώρα το πρωί τρώνε για μεσημέρι. 11 ώρα τρώνε για μεσημέρι και μετά τις 8 έχουν κλείσει τα πάντα και δεν κυκλοφορεί ψυχή στο δρόμο. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο manual, πετυχημένο θα έλεγα. Και αυτά για σήμερα. Τα λέμε αύριο. Καλό βράδυ.